Ο Ροδίτης εμφανίστηκε μπροστά στο Συμβούλιο των Φυλακών το πρωί της Τρίτης και προσπάθησε να δικαιολογήσει την άγρια φραστική επίθεση σε σοφρονιστικό υπάλληλο την περασμένη εβδομάδα. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να τον απειλήσει λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θα σε βρω έξω και θα σε Τέτοιες συμπεριφορές δεν μένουν όμως ατιμόρυτες από το Συμβούλιο των Φυλακών. Σύμφωνα με την απόφαση που σας παρουσιάζει αποκλειστικά το Star, ο Ροδίτης κατηγορούμενος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα της κατηγορίας Α του σοφρονιστικού κώδικα για άσκηση ή απειλή άσκησης βίας κατά μελών του προσωπικού του καταστήματος. Για το παράπτωμα του δόθηκε ομόφωνα ποινή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Φυλακής, βαθμή ποινής 30 και στέρηση για ένα έτος της δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης». Όταν αυτός ο άνθρωπος χρόνια τώρα συμπεριφέρονταν στην κοινωνία της Ρόδου με αυτόν τον τρόπο περίπου, και γίνονταν αυτοί συγκάτσε, να το πω, ή ανοχή, να το πω έτσι, επόμενο δεν ήταν να φτάσει εδώ που έφτασε και την ίδια συμπεριφορά να επιδεικνύει και μέσα στις φυλακές. Και αν θέλει να το παίξει τρελός, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Σταρ, ο Ροδίτης 4 μήνες στις φυλακές Γρεβενών δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί προβλήματα. Έρχεται στα χέρια με κρατουμένους, αλλάζει συνεχώς κελιά. Την περασμένη Πέμπτη, μάλιστα, μετά από συμπλοκή, εμφάνισε υψηλή πίεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γρεβενών. Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκεί αποδίδεται η προκλητική του συμπεριφορά. Η υπόθεση για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς η ανακρίτρια εξακολουθεί να παίρνει καταθέσεις. Ανοιχτή παραμένει όμως και η υπόθεση του βιασμού και του εκβιασμού της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας ζητά συμπληρωματικές καταθέσεις. Κάποιοι που φταίνε, που έχουν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, να καθίσουν στο εμβόλιο του κατηγορουμένου και να είναι βιασμός και εκβιασμός. Κάποιοι εκεί πέρα έκαναν αυτό που έκαναν, είτε μια ομάδα είτε δυο, όχι μόνο για το κέφι τους, ενδεχομένως και για άλλα πράγματα. Αν υπάρχουν και άλλοι, να πληρώσουν. Στις συμπληρωματικές καταθέσεις αναμένεται να κληθούν εκ νέου μάρτυρες που θα δώσουν νέα στοιχεία, κυρίως για τον εκβιασμό μερός βίντεο που δεχόταν η άτυχη φοιτήτρια.